Ακάρφο τελικά βγήκε ο διαγωνισμό για το νέο νοσοκομείο κομοτηνής, Όπω ανακοίνωσε το ιδρύμα Σταύρο Νιάρχό. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι είναι δυσάρεστη η εξέλιξη τη διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο, νομίζω ότι το δελτίο που έχει βγάλει το ίδρυμα ε, θεωρεί ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, η διαδικασία θα συνεχιστεί με όποιο τρόπο θα το βρει. Το, το ίδρυμα να σκεφτούμε ότι είναι μια ε, ουσιαστικά μια διαδικασία ε, δύο ιδιωτών, δηλαδή είναι μια ιδιωτική ουσιαστικά ε, διαγωνιστική διαδικασία από το ίδρυμα και αφορά του εργολάβου ή τι εταιρείε οι οποίε θα αναλάβαν το έργο. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτή Ροδόπη τη Νέα Δημοκρατία, Ευρυπίδη Τηλιανίδη, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τα δύο πρόσωπα τη Ελλάδα, το πρόσωπο τη προσφορά και το πρόσωπο τη κερδοσκοπία. Αυτή η εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο το μεγαλύτερο έργο που οραματίστηκε τα τελευταία χρόνια στη Ροδόπη, το νέο νοσοκομείο Κομοτίνη, δωρεά Ιδρύματο Νιάρχου, το οποίο κινδυνεύει να ακυρωθεί λόγω υπερκοστολόγηση έω και 150% των προσφορών που κατέθεσαν Έλληνε και ξένε κατασκευαστικέ εταιρείε επικοινώνησαν αμέσω με το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου δηλώνοντα ότι η τοπική μα κοινωνία και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μην ακυρωθεί οριστικά το μεγάλο αυτό έργο. Πολύ μεγάλο έργο για όλη τη Θράκη και όχι μόνο για την κομμωτήνη του Ροδόπη. Μπορώ να πω είναι ένα έργο κόσμημα. Ο, το Ίδρυμα Σταύρο είχε αποφασίσει να κάνει τη δωρεά για να μα ακούσουν και οι τηλεθεατέ αν δεν ξέρουν το θέμα. Ήταν τρει περιοχέ, η Κομωτινή, η Σπάρτη και η Θεσσαλονίκη έχει γίνει η σύμβαση στην Ελληνική Βουλή όμως υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις ως προς την υλοποίηση του έργου. Εγώ είχα επισημάνει αυτούς τους κινδύνους και μάλιστα είχα κάνει και μια δήλωση το Νοέμβριο στο, στο κανάλι του ΕΡΤ στην Κομωτινή και είχα πει ότι κάτι δεν μου αρέσει σε αυτή τη διαδικασία. Τελικά χθε ενημερωθήκαμε ότι οι εργολάβοι ζητάνε πολύ περισσότερα χρήματα, να το πούμε πολύ απλά, ενώ η τιμή προσφοράς είναι τα 105 εκατομμύρια, δηλαδή ο δωρητή, ο κύριος Σταύρο Νιάρχο, δίνει δηλαδή 105 εκατομμύρια για την ανέργεια στο νοσοκομείο. Οι εργολάβοι ζητάνε πολύ περισσότερα. Οπότε ακυρώθηκε ο διαγωνισμό με αποτέλεσμα σήμερα να είναι στον αέρα και το νοσοκομείο τη Κομοτήνη και Θεσσαλονίκη και Σπάρτα. Ποια είναι η λύση τώρα, Εγώ ω βουλευτή του Νομού Ροδόπης, προτείνω την εξή λύση, την οποία βέβαια θα την καταθέσω και εμπράκτο στην Ελληνική Βουλή με μια επίκαιρη ερώτηση, την οποία θα συζητηθεί την άλλη εβδομάδα. Ποια είναι. Καταρχήν υπάρχει το Ταμείο Δημόσια Ανάκαμψη, το Ανάκαμψης του Ταμείο, το περίφημο. Εκεί υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 800 εκατομμύρια, τα οποία αφορά την ανάγερση των νοσοκομείων. Εφόσον, εφόσον δεν βρεθεί λύση με του εργολάβου, δηλαδή αυτοί που θα πάρουν το έργο και δεν γίνει ένα διακανονισμό με παρέμβαση και του Υπουργείου και του ιδίου του γραφείου του Πρωθυπουργού, όπω ενημερώθηκε, ενημερώθηκε, ο Πρωθυπουργό για αυτή την εξέλιξη, τότε οφείλει η κυβέρνηση να συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψη.